Πες το όνομά σου. Παύλος. Παύλος, δώσε και τα χαιρετίσματα στη μαμά, στον παπά. Σε όλους. Σε όλους. Το πιάσαμε. Σε όλους τελείως. Εγώ νόμιζα θα μου έλεγε μαμά, παπά, ξέρω εγώ, καμιά φιλενάδα, σε όλους. Τα πιάσαμε όλα, έτσι. Ναι. Θα χορέψουμε Μακεδονία. Και ποιο χορό, παιδιά? Μπαϊντούσκινο. Λοιπόν, θα σας απολαύσουμε. Κέλλη. Κέλλη, Κέλλη. Ωραίο χωριό η Κέλλη. Πολύ ωραίο. Έχουμε εκεί παράκια, καφετέρια, τέτοια ή την κουπανάμε και πάμε στη Φλόρινα. Απ' όλα έχει. Απ' όλα, έτσι. Ναι. Ναι. Εσείς, άντε καλά, εντάξει. Πέντε αδέρφια. Πέντε αδέρφια ήμασταν. Πέντε αδέρφια ήμασταν. Κοίτα, πέντε παλάβα. Εσύ λέτε ένα τραγούδι. Έτσι, έτσι, παλαβά, όλα. Όλοι χορευτές. Αυτό είναι. Πρέπει να έχουμε και λίγο παλαβομάρα σήμερα, αγαπητοί μου, γιατί χωρίς αυτό δεν γίνεται. Εσύ, λίγο τρέλα, λίγο παλαβομάρα για να. Και ο κύριος που μας κάνει τη σύσταση, ποιος είναι? Α, τον πιάσαμε. Για έλα εδώ, χοροϊδάσκελε, που πας να μας εσκάσεις. Πάρε το μικρόφωνο και κάνει μας μια σύσταση. Το όνομά σου? Λοιπόν, λέγομαι Λάζαρος Μελίσσα στο επίθετο. Άκουσα εύχομαι... που αναφέρθηκε ο κύριος Κωνσταντίνο. Να τα χιλιάσετε στο νέο σας μετερίζει. Εύχομαι να έχετε καλές και πολλές τηλεθεάσεις. Έχω τη χαρά και τιμή και εγώ να προεδρεύω και να μαθαίνω τα παιδιά εδώ χορούς εδώ και 15 χρόνια. Προεδρεύω του συλλόγου μας εκεί, Ακρίτες Κέλλης λέγεται ο σύλλογός μας. Είστε και από την Κέλλη, αγαπητέ Λάζαρε. Είμαι γέννημα και θρέαμα του χωριού. Ασχολούμαι από μικρός με τα κοινά, θα λέγαμε. Και τα τελευταία χρόνια, επειδή είμαι και γραμματέας της Μητρόπολης επί μια 20ετία, ασχολούμαι και με την Εκκλησία. Είχα έτσι την ιδιαίτερη συγκίνηση, συγκινούμε τα βλέπω τα παιδιά. Πολλά τα έχω δει στην Κολυμβήθρα. Επειδή και ψέλνουν και στην Εκκλησία, τα έχω δει στην Κολυμβήθρα και τώρα τα βλέπω να χορεύουν. Από μικρό τα μεγαλώσαμε και τα κάναμε και χορευτές. Να βλέπεις τα παιδιά. Βέβαια, μεγάλη ευλογία. Και ιδιαίτερα στο χωριό μας το είπαν όλοι, αυτή η πολυτεχνία είναι ζωή και ευλογία. Συνάμα. Ακόμη ένας λόγος που θέλω να έρθω να γνωρίσω τους κατοίκους της Κέλλης. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να έρθετε και να έρθετε στα πανηγύρια μας, να δείτε τη ζωντάνια. Το χωριό μας είναι ιστορικό χωριό. Η αρχαία του ονομασία είναι Κέλλα. Προέρχεται η ονομασία από το λατινικό κελάρι. Επειδή είναι ένας κλειστός χώρος, είναι χτισμένος στους πρόποδες ωραίων, βουνών, δηλαδή λόφων, ας το πούμε έτσι, και είναι σαν ένα κελάρι, σαν μια αποθήκη, ας το πούμε έτσι, πολύ απλά, και γι' αυτό ονομάστηκε Κέλλα. Αυτή είναι η επικρατέστερη άποψη για το όνομά του. Αποτελούσε σημείο από το οποίο περνούσε και η Αγνατή Οδός παραδίπλα. Και μάλιστα, σύμφωνα με ιστορικά έτσι, στοιχεία που κάνουμε κάποιες έρευνες, ότι εκεί είχαν εγκατασταθεί και φρουρές, οι οποίοι φύλασαν την Αγνατή Οδό. We'll be right back.
Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραία. Ας έρθουν λίγο οι χορεύτριες λίγο από εδώ. Ανοίξτε λίγο εδώ για να παρουσιάσω την ορχήστρα αυτά τα υπέροχα παιδιά. Γεια σου, παλικάρι μου. Γεια σας. Αυτός πρέπει να είναι ο Βινιαμίν της παρέας, έτσι. Ναι. Ο αρχηγός μας κιόλας, το όνομά σου. Παναγιώτης Φεξής λέγομαι. Παναγιώτης. Ναι, ναι. Πόσο χρόνο είσαι, Παναγιώτη? Εγώ είμαι 16 χρονών. 16 χρονών. Και από πότε ξεκίνησες να παίζεις κλαρίνο? Από πολύ μικρή ηλικία, αλλά αργότερα αναπτύχθηκα σαν μουσικός. Και... ναι. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία και εύχομαι πάντα επιτυχίες. Ευχαριστώ λοιπόν, πολύ. Ο Παναγιώτης, ο φίλος μου ο Γιάννης εδώ, τα έχουμε ξαναπεί. Πολλές φορές. Δώσε και χαιρετίσματα. Χαιρετίσματα σε όλη τη Φλόρινα, σε όλη τη Μακεδονία. Και είσαι από Φλόρινα. Από το Βαρικό είμαστε. Βαρικό. Χαιρετισμού στο Βαρικό. Χαιρετισμού στο Βαρικό. Έτυχε εκεί να τραγουδήσουμε, να κάνουμε εκπομπή. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ο Γιάννης ο. Σταύρος. Ο Σταύρος. Από Βαρικό και εσύ. Και από το Βαρικό. Βαρικό, έτσι. Ναι. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς. Χαιρετισμούς, όπως είπε και ο φίλος μου ο Γιάννης, σε όλη τη Μακεδονία. Έτσι, μπράβο. Ο αρμονίστας, λοιπόν. Λοιπόν, να γνωρίσουμε και τον τραμίστα μας. Πάρε το μικρόφωνο, παλικάρι μου. Καλησπέρα και από μένα. Να είσαι καλά. Μανώλης. Μανώλης. Κρουστά, όπως βλέπετε. Ο ράπερ της Μακεδονίας. αυτό είναι. Πολύ ωραία. Και ακούω την πόδα σου, ειδικά τη δουλεύεις πολύ ωραία. Να λοιπόν, καλά, παραδοσιακά ευχαριστώ. Τραγούδια με ένα δικό σας ύφος, ας πούμε. Πάρα πολύ ωραίο. Να είστε καλά. Πολύ ωραία. Και το μικρόφωνο στον αγαπητό. Εγώ είμαι ο Σίμος. Ο Σίμος. Θύμιος Σίμος, λοιπόν. Να ξέρουμε τι μας γίνεται, έτσι. Λοιπόν, α, και ο Κουτσίδα κι αυτός. Δικός μας. Και εκεί συνάδελφοι. Κάνε εδώ πέρα, σε μπράβο εδώ πέρα να το διαφημίσουμε. Σίμο, κορνέτα, έτσι. Τρομπέτα, ναι. Από το Βαρικό κι εγώ. Τρομπέτα, κορνέτα. Το ίδιο δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Το ίδιο είναι, ναι. Από το Βαρικό, λοιπόν, έτσι. Από Βαρικό, ναι. Να δώσετε πολλούς χαιρετισμούς εκεί και τον Πολιτιστικό όλους, Σύλλογο. Ναι. Λοιπόν, να δώσουμε χαιρετισμούς και στο Πλατανόρεμα, εκεί κάτω στο βάθος, που ήρθε μια παρέα να μας καμαρώσει. Και θα τους περιμένουμε πάλι στην εκπομπή μας για να τραγουδήσουμε παρέα. Λοιπόν, η ορχήστρα σας πώς πήγε φέτος το καλοκαίρι, εντάξει? Είχαμε εκδηλώσεις. Ναι. Αρκετή δουλειά. Πολλοί κόσμοι μας είδε, μας άκουσε. Φαντάζομαι, ναι, 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 ναι. Το καλοκαίρι έρχονται απόδημος κόσμος. Ναι, δεν θυμάσαι, συνεργαστήκαμε και στον Περδίκα. Βέβαια, βέβαια, μαζί ήμασταν. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Στον Περδίκα. Καλά το είπε ο φίλος μου ο Γιάννης. Και θα περιμένουμε και τον Περδίκα εδώ. Είναι ένα από τα καλύτερα χορευτικά συγκροτήματα, από τα πιο οργανωμένα μπορώ να πω και με αρκετό υλικό. Ναι. Πολλούς χαιρετισμούς λοιπόν στον Περδίκα. Έλα, Νίκη, να μας πεις πρώτα ένα τραγούδι εδώ. Έλα εδώ κοντά να σε γνωρίσουμε.